χωρίς φαρμακά και ιατρική παρακολούθηση έχουν μείνει οι ανασφάλιστοι πολίτες. Από τις 15 του μήνα τέθηκε σε εφαρμογή η υπουργική απόφαση που τους κλείνει την πόρτα των ιδιωτών γιατρών. Την ίδια στιγμή όμως το Υπουργείο Υγείας δεν φρόντισε να ανοίξει διαδρομή πρόσβαση στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα οι ανασφάλιστοι της περιοχής μας που θέλουν να συνταγογραφήσουν ένα φάρμακο να βρίσκονται αντιμέτωποι με δίμηνη λίστα αναμονής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει το μέτρο αυτό τουλάχιστον για την περίοδο αυτή που είναι σε έξαρση η πανδημία και η γρήπη. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, στο όνομα μιας ακατανόητης ανάδειξης κόστους φαρμάκων και υπηρεσιών, απαγόρευσε στους ιδιώτες γιατρούς, δεν εννοούμε τους μεγαλογιατρούς, ξέρεις, αυτά τα διαγνωστικά και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Μιλάμε για τον γιατρό της γειτονιάς, στον οποίο πήγαινες και με κάποιο ποσό σου έκανε μια διάγνωση, γιατί τι, θα σου γράφει φάρμακα χωρίς να ξέρει τι έχεις, και μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς να επιβαρύνουμε τα νοσοκομεία. Για όσους το ξέχασαν, ο κορονοϊός καλπάζει. Φαντάζομαι το μαθαίνεις και εσύ. Το ξέρουν όλοι, το ξέρουν όλοι αυτό. Το θέμα όμως είναι, δεν ξέρω, βλέπεις κάποια λύση στο ζήτημα? Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτό? Γιατί βλέπω ότι και η κυρία Μαστοράκου από προχθές έχει παρέμβει. Το συζητάμε, το ξανασυζητάμε και μην μιλάμε για πολύ τώρα, κόσμο. Τώρα, δεν είναι η ανασφάλιση δεν είναι λίγη, είναι πάρα πολύ. Είναι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Να σας πω το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο είναι ότι όλοι αυτοί κινούνται ατάκτως, δεν υπάρχει σχέδιο, σε νοσοκομεία κυρίως, και κλιπαρούν για να βρουν ένα ραντεβού και ένα γιατρό. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή την περίοδο με κορύφωση της γρήπης και του COVID θα βρεις γιατρό στο νοσοκομείο? Θα πηγαίνεις στην ουρά να περιμένεις? Αυτό είναι το αδιέξοδο. Άντε να, γιατί στον ΕΦΚΑ κάποιοι το κατανοούν λάθος. Ως ανασφάλιστος δεν μπορείς να πας να σου γράψει κάποιος γιατρός με ραντεβού, είσαι ανασφάλιστος. Η απόφαση έπρεπε να μιμηθεί, συγγνώμη που το κάνω και δεν είμαι γραφειοκράτης, ό,τι είχε προηγηθεί μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου lockdown, δηλαδή να ανανεωθεί η ασφαλιστική ικανότητα χωρίς όρους, δεν κοστίζει λεφτά, αυτά δεν τα κατανοώ εύκολα, και να διατηρηθεί το δικαίωμα του ιδιώτη γιατρού, για όσους δεν έχουν καταλάβει πιθανώς τι λέω. Πήγαινε στο γιατρό της γειτονιάς σου, ο οποίος λάμβανε όποτε τα λάμβανε και πώς τα λάμβανε και ποιο ποσό λάμβανε, τέλος πάντων, πλήρωνες και εσύ μια συμμετοχή, σε άλλους 10, σε άλλους 20, και σου έγραφε, σου έκανε μια διάγνωση και σου έγραφε τα φάρμακα, όταν ήσουν ανασφάλιστος. Σήμερα σε αναγκάζει, χωρίς σχέδιο και τακτική, να τρέχεις στα νοσοκομεία.